Εις πάσαν την γην εξήλθε ο φόβος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρεπόσε δογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, πατερός ιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεήμην το μέγα έλεος. Ο των όρων δημιουργέ και Κύριε και Βασιλεύ των αιώνων, ο πολλής εν ελέη και πλούσιος εν αγαθότητη, ο τα δώρα των μάγων εν Βηθλεέμ, ο προσδεξάμενος, ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού καταβάς, ο καιρούς και χρόνους εν της εξουσία θέμενος και την ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των νέων ενιατών της Χριστότητός σου και ευλόγησον την πίταν ταύτην, την προσφερωμένη εις δόξαν σύν και εις τιμήν, το εναγίης πατρός ημών βασιλείου του μεγάλου αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάκτουσον εφημάς, τούστε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσοντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, τα ουρανίους δωρεά σου, ότι επισήλ πήκαμε το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών, ότι ούτε πάρτου μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείας της Παναχράντου Αγίας σου Μητρός, της Αγίας Ενδόξεως ο Παθενωμάτιος Παρασκευής, της Προστάτητος και Πολιούχου ημών των Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους σας. Έχετε τις ευχές του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου μας, ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι ανάμεσά μας και εύχομαι να είναι το νέο έτος καρποφόρο, δημιουργικό, ελπιδοφόρο και να είμαστε όλοι υγιείς προκειμένου να απολαμβάνουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας, τον οποίο μας έχει δώσει ο Κύριος της δόξης, εν ειρήνη και μετανία να τον διατελούμε και να τον διαπερνούμε μέσα από, μέσα από τη χάρη και από τη σκέπη και από την προστασία της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Βασιλείου προς τιμή του οποίου όλο αυτό το χρονικό διάστημα προσφέρονται πίτες εις ανάμειξη στην εκείνο του γεγονότος το οποίο επιτέλεσε στην εποχή του με τα νομίσματα τα οποία έκλειψε μέσα στα κομμάτια τα οποία δόθηκαν στους ανθρώπους και κάθε ένας πήρε εκείνο το οποίο είχε προσφέρει. Και εύχομαι ο Άγιος Βασίλειος να αντιπροσφέρει σε όλους σας ευλογίες πολλές και να είστε χαρούμενοι και ευλογημένοι. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να κόψετε τα κομμάτια εσείς σε εκείνους τους οποίους αντιστοιχούν για να μην κάνετε κανένα λάθος. Να είστε καλά. Όχι, δεν χρειάζεται, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχετε μια καλή χρονιά με υγεία και δημιουργία. Καθώς το Γεωγραφικό Μουσείο της Χαλκίδας δεν είναι απλώς ένα μουσείο, όπως πολλά γεωγραφικά μουσεία σε όλη τη χώρα, αλλά έχει και μια ιδιαίτερη ιστορική αξία. Βαρύτατη ιστορική αξία για την πόλη της Χαλκίδας. Βρισκόμενο μάλιστα και στη συνοικία της Αίτης, στην ιστορική συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Και δεν είναι τυχαίο μάλιστα που πρόσφατα κινηματογραφήθηκε ακριβώς για να παρουσιαστεί σε ανάλογη εκπομπή ταξιδιωτική, διότι αποτελεί ένα πολιτιστικό κόσμημα. Εσείς λοιπόν που εργάζεστε για τη διατήρησή του, είστε πραγματικά άξιοι όλοι, σας δίνω συγχαρητήρια και βέβαια στο Δήμο Χαλκιδέων γνωρίζετε καλά ότι και εμπράκτος είμαστε δίπλα, πέρα από τα λόγια και τις ευχές και έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε. Πραγματικά σε έναν σχεδιασμό που έχουμε κάνει για την τουριστική προβολή, στόχος μας είναι και η ανάδειξη του μουσείου. Μαζί με κάποια άλλα, όπως το Μουσείο της Αρέθουσας και κάποια άλλα μουσεία, τα οποία πραγματικά αποτελούν ένα στολίδι πανελληνίου και παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Να έχετε λοιπόν υγεία, να είστε καλά
προσωπικά και συλλογικά. Και θα μου επιτρέψετε, επειδή οι υποχρεώσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε αυτή την περίοδο, να μην καθίσω μαζί σας για το υπόλοιπο της εκδηλώσεώς σας. Θα είναι εδώ η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος ο κύριος Πάνος, εκπροσωπούν το Δήμο μας και θα με συγχωρέσετε. Σε πολύ λίγο, κυρία Δήμαρχε, να κόψουμε να σας δώσουμε το κομμάτι. Α, ναι, θα το πάρει η κυρία Πρόεδρος. Ναι, ναι, αλλά θα μπορούσα να το πω. Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού μας Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής μας, εκπρόσωπε και πολύ συμπαθητικέ μας το μέλος της Εταιρείας Εποϊκών Σπουδών, το οποίο βρίσκεται στο Αλιβέρι. Σας ευχαριστώ που με πείστε λόγους. Λοιπόν, για να μην δημιουργώ απολογίες, θέλω να σας δώσω τον διοικητικό απολογισμό του μουσείου μας. Κατά τη διάρκεια του έτους του 2002, από 31 πρώτου μέχρι από πρώτης πρώτη μέχρι 31 δεκάτου, ξενεργήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας σύνολο 1.401 άλμα. Αναλυτικά αναφέρομαι όπως υπάρχει η καταγραφή στο ημερήσιο ημερολόγιο κατά την είσοδο των ανθρώπων που ήταν. Μαθητές σχολείων 1.038, Έλληνες επισκέπτες 191, επισκέπτες αναλυτικά κατά κράτος Αγγλία 18, Βέλγιο 4, Βραζιλία 8, Ιταλία 17, Καναδάς 20, Ολλανδία 13, Αμερική 20, Γαλλία 11, Μολδαβία 10, Φιλανδία 20, Ισπανία 2, Ουκρανία 6, Σουηδία 1, Μάλτα 2, καθώς και 20 ζωγράφοι της International Action που είναι η ιδιωτική εταιρεία της Συνέστοπιλίας Κινήσεων. Σύνολο επισκεπτών ξένων κρατών είναι 172. Επίσης, είχαμε την ευλογία και τη χαρά να έχουμε την επίσκεψη εδώ του Αρχιεπισκόπου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βραζιλίας. Και επιπροσθέτως, ο δημοσιογράφος του Travel GMDE, ο κύριος Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει αναλάβει και την παρουσία του μουσείου έξω. Στο γενικό λοιπόν σύνολο των επισκεπτών που ανήλθαν στους 1.401 άτομα, η εγκυμένωσή τους και η ξενάγηση των έργων έγινε από την υπάλληλο του μουσείου μας, κυρία Ρία Κάκα, την οποία και ευχαριστούμε. Ήτανε σημαντική. Κυρία Ζενό, που ελάτε δίπλα μου. Κυρία Ελτίνη, παρακαλώ. Καθίστε. Σε σήκωσε λίγο για να πρέπει να καθίσει η κυρία Ελτίνη. Κάτσε.
μετά από 7 ολόκληρα χρόνια να έχουμε τη χαρά και την τιμή της επιδότησης από το Δήμο μας. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους της Επιτροπής και εμείς υποσχόμεθα αν όλα όσα αυτά σας είπα για το προηγούμενο έτος που δεν υπήρξε καμία απολύτως χρηματοδότηση, αλλά όλα τα έξοδα αυτών, διότι ήταν, ερχόντουσαν τα παιδιά, τους προσφέραμε το κάτι, όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά τα έξοδα τα είχε η Επιτροπή μας, την οποία ευχαριστώ εγώ και ιδιαίτερα υποσχόμεθα, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι αυτή η χρονιά, με τη δική σας βοήθεια, αλλά και με τη συμπαράσταση όλων σας, το Λαογραφικό Μουσείο θα είναι σε θέση χρόνου, αυτή την εποχή, να έχουμε καλύτερο και μεγαλύτερο απολογισμό. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είσαστε εδώ κοντά μας. Η παρουσία σας τιμά το έργο που έχουμε υπομειστεί για το Λαογραφικό μας Μουσείο. Κυρία Πρόεδρε, με όλη την αγάπη και το σεβασμό και την εκτίμηση, έρχεστε λίγα και εδώ. Όσον αφορά την επιδότηση, γιατί θέλω να είμαι. Ελάτε λίγα. Τέλος πάντων. Μια και το αναφέρετε, δεν είχα σκοπό. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά την πρόταση της Δημάρχου τότε να εκπροσωπήσω το Δήμο Χαλκιδιάς στο Συμβούλιο, στην Διοικητικούσα Επιτροπή. Γεγονός ότι δεν γνώριζα το Λαογραφικό Μουσείο παρά μόνο ως κτίριο και ίσως κάποια στιγμή έτσι που είχα βρεθεί σε μια εκδήλωση σαν ύποπτο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, αυτό το διάστημα να πενέψουμε το σπίτι μας, ενώ από τη Δημοτική Αρχή, τη Δήμαρχο που αποχώρησε και τους συναδέλφους, όλοι το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ειδικά τους συναδέλφους της Δημοτικής Αρχής, γιατί αυτή ήταν μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Δημάρχου. Γεγονός είναι ότι νομίζω η παρούσα Δημοτική Αρχή φάνηκε ότι είναι δίπλα σας από την πρώτη στιγμή, γιατί χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα του παρελθόντος που και εγώ δεν τα γνωρίζω. Δεν είχαν συμμετοχή. Εγώ τουλάχιστον προσπάθησα μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με τις όποιες δυσκολίες και τις ανεγμένες υποχρεώσεις, να είμαι και παρούσα στις συνεδριάσεις. Εγώ αυτό που έτσι σας είπα από την αρχή και υποσχέθηκα και εκ μέρους του Δήμου, αλλά και προσωπικά, είναι ότι όλο αυτό που χρειάζεται το Γεωγραφικό Μουσείο είναι μια εξωστρέφεια, να μπορέσει αυτό το πλούτο που έχει έτσι, να αναδειχθεί, να το γνωρίσει η ίδια η πόλη, η ίδια η Εύβοια. Εμείς είμαστε αλλογοί, όπως σας είπε και η Δήμαρχος, εδώ δίπλα σας. Και καλό θα ήταν έτσι, αυτή του χρόνου στον απολογισμό που ελπίζω να είμαστε εδώ στις ίδιες θέσεις. Γιατί να τα λέμε και αυτά, έχουμε μια προεκλογική περίοδο. Και έτσι κι αλλιώς εσάς απευθυνόμαστε, έτσι και θα κρυφθούμε από εσάς. Είναι και άλλοι συνάδελφοι που εδώ, έτσι να έχει φέρει στην Πλωτάρτη και είναι παρόν και χαίρομαι πάρα πολύ. Που συμμετέχει άλλος ένας άνθρωπος που την τιμά την παράδοση και το ξέρω, όπως και το παιδί του δίπλα. Είναι άνθρωποι που πραγματικά προέρχονται μέσα από την παράδοση και την τιμούν και το δείχνει σε κάθε περίσταση. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς είμαστε εδώ και εύχομαι του χρόνου πραγματικά αυτή η 2.500 που σου είπαμε να είναι πολλαπλάσιοι και απλά μόνο να είμαστε γεροί, να μην χρειαστεί να ξαμαζήσουμε δύσκολες μέρες και να θυμόμαστε γιατί κακά τα ψέματα, όπως έλεγε ένας δασκαλός μου στο Πανεπιστήμιο, η λύθη είναι μια μορφή βίας. Το να ξεχνάς είναι και αυτό ένα είδος βιασμού. Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε, γιατί τιμούμε τους προγόνους μας, αλλά είναι καλό να μαθαίνουν και από γονείς μας από αυτά. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ενημερώσω, λέω, ότι είχαμε και εκδηλώσεις. Πέρα από όσο σας ανέφερα εδώ. Η πρώτη εκδήλωση ήταν ότι καλέσαμε εδώ τα παιδιά δύο δημοτικών σχολείων, έψαλαν τα κάλατα και εκεί εμείς τους δώσαμε μία σοκολατσίγητσα στο καθένα και το ανεμιστικό του 2022. Πάστε. Η δεύτερη εκδήλωση την οποία κάναμε ήταν να θυμηθούμε τις αποκριές στην Εύβοια. Και το περιορίσαμε λιγάκι και στη Χαλκίδα. Ήταν μια καταπληκτική εκδήλωση, γεμάτη κέφι, χαρά, αισιοδοξία και ανάμνηση του παρελθόντος. Εδώ πρέπει να πω ότι είχαμε την σημαντική βοήθεια
από το Λύκειο των Ελληνίδων, με τον οποίο και συνεργαζόμαστε. Ευχαριστούμε την κυρία Πρόεδρο και ευχαριστούμε και την πρώτη Αντιπρόεδρο, η οποία ασχολείται με τον πολιτισμό. Είναι στενή η συνεργασία μας και ιδιαίτερα αποδοτική. Η άλλη εκδήλωσή μας ήταν στο Θέατρο Παπαδημητρίου, που εκεί παρουσιάσαμε την κάρτα του Ρίγα. Ιστορικό γεγονός, έγινε μια αναδρομή με σλάιτς και ούτω καθεξής. Το ανέλαβε αυτή την παρουσία μας το μέλος της εταιρείας Ευρωπαϊκών Σπουδών, για την οποία έχουμε πολλά να περιμένουμε. Είναι η κυρία Παπά, η Κατερίνα Παπά, είναι κόρη της κυρίας Φλουτσάκου, την οποία ευχαριστούμε, ήταν εδώ. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον ΔΟΠΕΧ, διότι μας έδωσε το θέατρο, που ήταν εξαιρετική η παράστασή του, και στη συνέχεια εδώ στο μουσείο μας κάναμε την παρουσίαση του βιβλίου του ΔΟΑΤΕΧ. Στον προγραμματισμό μας έχουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο, πέραν της αναφοράς της ιστορίας. Ρία, σε παρακαλώ, έλα κοντά μου. Και με την βοήθεια της υπαλλήλου μας να μπορέσει να παρουσιάσει τις άλλες αίθουσες τον πολιτισμό μας, και θα έλεγα είναι και ο φύλακας εδώ που προστατεύει αυτό το πλούτο της έννοιας. Ρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα περιμένουμε και ακόμη περισσότερο. Αυτό το οίκημα που σήμερα βρισκόμαστε εδώ είναι η ιστορία μας. Είναι η ιστορία του παρελθόντος. Είναι του παρόντος, αλλά φιλοδοξούμε και του μέλλοντος. Γι' αυτό θα παρακαλέσω όλοι σας να προσθέσετε και το δικό σας προσωπικό ιθαράκι σε αυτό που χτίζουμε. Ιδιαίτερα βέβαια το στρατηγό μας, που σε λίγο καιρό με τα εγγένεια που θα γίνουν θα ενσωματωθούμε, στρατηγέ μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε τις καλύτερες ευχές του διοικητικού, της Διοικητικής Επιτροπής μας, και θα παρακαλέσω τώρα να σερβιριστούμε λιγάκι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πού είναι ο Σιγκάρης? Έχει πήρε το φουρί! Καλό βέβαια!